Και εμείς σήμερα γι' αυτό θα συζητήσουμε με δύο διακριτές οπτικές. Η μία είναι του άλλοτε πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και νυν προέδρου πια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του κυρίου Οδυσσέα Ζώρα. Καλημέρα κύριε Ζώρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Και η άλλη είναι του κυρίου Ξενοφόντα Κοντιάδη, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Πάντιο, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Καλημέρα κύριε Κοντιάδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και κύριε Ζώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κοντιάδη, καλημέρα. Κύριε Ζώρα και κύριε Κοντιάδη, είναι κοινό το πρώτο ερώτημα και στους δύο, δηλαδή κοινά είναι τα περισσότερα. Αλλά κύριε Ζώρα, ξεκινώντας από εσάς, γιατί εν μέσω πανδημίας υπάρχει τέτοια επίγουσα μορφής νομοσχέδιο που θεωρείτε ότι είναι η ραχοκοκαλιά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση? Γιατί δηλαδή μέσα σε ειδικές συνθήκες αυτό το νομοσχέδιο? Κύριε Σαχίνη, να πω κάτι. Εν μέσω πανδημίας καταλαβαίνω το νόημα της ερώτησής σας, όμως το κοινοβουλευτικό έργο δεν σταματάει. Η Βουλή προχωράει κανονικά και εμείς στα χειρουργεία προχωράμε κανονικά εν μέσω πανδημίας. Δεν έχουμε σταματήσει. Το κοινοβουλευτικό έργο προχωράει κανονικά. Υπάρχει μια σειρά νομοσχεδίων τα οποία θα κατατεθούν και μελλοντικά στη Βουλή και προχωράει. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να. Δεν βλέπω το λόγο εν μέσω πανδημίας. Εν μέσω πανδημίας δεν πρέπει να γίνονται οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις αυτές των χιλίων και των 4.000 ατόμων. Αυτό ναι. Μήπως γι' αυτό το λόγο λοιπόν το νομοσχέδιο, για να αποφευκτούν οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις? Λογικό ερώτημα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος να σκεφτούμε έτσι πιο πολύπλοκα από το πιο απλό. Το πιο απλό είναι ότι το κοινοβουλευτικό έργο προχωράει, τα φαινόμενα ανομίας υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αν δεν λάβουμε μέτρα. Τον Πρίτανη θα τον και για όσους λένε για συνταγματικό και για δημοκρατικό πρόβλημα, πείτε μου πόσο συνταγματικό και δημοκρατικό είναι να κρεμάνε ταμπέλες στον Πρίτανη. Πείτε μου πόσο συνταγματικό και δημοκρατικό είναι να πλακώνουν στο ξύλο του Γουότσον στην Πάτρα, αν το θυμόσαστε, για όσους το θυμώνται. Και για να έρθουμε και στα πρόσφατα γεγονότα του Παντίου, επειδή μας ακούει και ο κύριος Κοντιάδης, πείτε μου πόσο συνταγματικό και δημοκρατικό είναι να πλακώνουν στο ξύλο ένα καθηγητή επειδή διαφωνούν ή επειδή ο καθηγητής τους έκανε μια παρατήρηση ή επειδή υπάρχει. Ποια είναι η ελευθερία του λόγου? Ποια είναι η ελευθερία? Εσείς μπορείτε να καλέσετε όποιον θέλετε αύριο στο Πανεπιστήμιο? Δεν μπορείτε. Μπορείτε να καλέσετε έναν οποιονδήποτε δημιουργεί αντιδράσεις και αντιθέσεις στην αντιπαράθεσή του να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο? Δεν μπορείτε. Διότι κινδυνεύετε να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Συνεπώς, ούτε πρόβλημα δημοκρατικού υπάρχει, ούτε πρόβλημα συνταγματικού υπάρχει. Απλώς πρέπει όλα αυτά να περιφρουρηθούν για να περιφρουρηθεί τελικά και η ελευθερία του λόγου, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Κύριε Κοντιάδη. Κύριε Σαχίνη, ομολογώ ότι τα επιχειρήματα που εξέφρασε ο κύριος Ζώρας τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Όμως υπάρχουν πράγματι κάποια ερωτηματικά. Εγώ δεν θέλω να μπω σε μια λογική αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις ή όχι, επειδή εν μέσω πανδημίας προφανώς οι διαμαρτυρίες δεν μπορούν να εκδηλωθούν όπως θα εκδηλώνονταν υπό άλλες συνθήκες. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι υπάρχει μία ευρύτατη διαφοροποίηση από τις συγκεκριμένες προτάσεις από συγκλήτους, από Πριτάνης, από συλλόγους πανεπιστημιακών, από πάρα πολλές πλευρές, από το σύνολο της αντιπολίτευσης για τα συγκεκριμένα μέτρα. Και ο διάλογος ο οποίος έγινε δεν ήταν επαρκής χρονικά. Ο διάλογος αυτός επίσης δεν ήταν επικοδομητικός, διότι όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αντιπροτάσεις, ακόμα και πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή με συγκεκριμένη εναλλακτική λύση προς αυτά τα οποία προτείνει η κυβέρνηση και τίποτα από αυτά δεν εισακούεται, προφανώς δίνει πάτημα και λυπάμαι πάρα πολύ αν χρειάζεται να δοθεί ένα τέτοιο πάτημα για εικασίες ότι γίνεται κάτι αξιοποιώντας τις έκτακτες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Και δεν είναι σωστό τέτοιας μείζωνος σημασίας παρεμβάσεις να γίνονται με λυπή διάλογο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η πλειονότητα των αποφάσεων και των αντιρρήσεων των πανεπιστημιακών οργάνων σε όλη τη χώρα και χωρίς, αν θέλετε, να δίνετε δυνατότητα για συνθετική συζήτηση. Τώρα, επί της ουσίας, υπάρχει ένας βομβαρδισμός από, αν θέλετε, να το πω εντός ή εκτός εγωγικών, κατηγορίες για αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Μεμονωμένα περιστατικά βαφτίζονται κανόνας.
η εξαίρεση γίνεται, αν θέλετε, ο θεμελιωτικός λόγος για να φτάσουμε σε μία επιλογή η οποία είναι, αν θέλετε, ακραία και είναι μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρώπης, της υπηρετικής Ευρώπης, στην Αγγλία υπάρχει μία εξαίρεση, αλλά και εκεί δεν είναι ακριβώς όπως εδώ, σε κάποια πανεπιστήμια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει σε καμία χώρα της υπηρετικής Ευρώπης μόνιμη και διαρκής παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Όμως, κύριε Κοντιάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχει το ίδιο κλίμα στα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά με τα ελληνικά, δηλαδή η εικόνα που περιέγραψε ο κύριος Ζώρας να κρεμάς μια ταμπέλα εν ίδιο μύρου σε έναν Πρίτανη, καλός ή κακός, δεν θα κρίνω εγώ αν είναι καλός ο Πρίτανης στο πώς διασφαλίζει το εσωτερικό του χώρου, αλλά ξέρετε για ποιο σκηνικό μιλάμε, είναι αξιλοφορτώνης τον καθηγητή. Η εικόνα του Πρίτανη είναι καταπέλτης. Αυτή η εικόνα του Πρίτανη, με τη δύναμη που έχει μια τέτοια εικόνα διαπόμπευσης και εξαθλίωσης, πραγματικά είναι ισχυρότερη από οποιοδήποτε άλλο μήνυμα. Δεν γίνεται όμως ένα τέτοιο περιστατικό που ξαναλέω είναι μεμονωμένο. Και το ίδιο το Υπουργείο έχει παραδεχθεί ότι σε 4 ή 5 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα υπάρχουν προβλήματα. Αν και αυτά τα προβλήματα θα υπήρχαν 100 άλλοι τρόποι να αντιμετωπιστούν. Ούτε ένας, ούτε δύο. Ναι, κύριε Ζώρα. Τα μεμονωμένα περιστατικά, προφανώς όπως εμφανίζονται, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Όμως τα μεμονωμένα περιστατικά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να διακόψω και θα διακόψω, αλλά επειδή διακόπη. Όχι, όχι, να κάνετε και διάλογο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ήθελα να κλείσω με την τρίτη παρατηρήση, η οποία είναι εξής. Έχουμε φτάσει, επιχειρηματολογώντας υπέρ αυτού του ακραίου μέτρου, που είναι η διαρκής παρουσία της αστυνομίας, εμείς οι ίδιοι πανεπιστημιακοί, δεν το λέω για εσάς προσωπικά, κύριε Ζώρα, σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, το λέω γενικότερα. Να υποβαθμίζουμε τα πανεπιστήμια μας. Τα πανεπιστήμια μας δεν είναι κέντρα ανομίας, όπως θέλετε να προβάλλετε, είναι και κέντρα αριστείας. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρά πανεπιστήμια, δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία έχουν πάρα πολύ σοβαρές ανάγκες για να συνεχίσουν το έργο τους, ανάγκες σε ερευνητικό προσωπικό, σε υποδομή, σε πάρα πολλά πράγματα. Και ανταυτού, καθόμαστε και συζητάμε εμείς οι ίδιοι πανεπιστήμια και πάρα πολύ εκτός πανεπιστήμιου που δεν γνωρίζουν, με ποιο τρόπο θα δεσφημίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που γίνεται στο πανεπιστήμιο. Βγάζουμε μόνιμα στα μάτια μας. Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει περγαμηνές. Είναι σε λίστες με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Πάρα πολλά ελληνικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σωστό. Το οποίο εσείς έχετε υπηρετήσει επί μακρών και έχετε φυτέψει με επιτυχία. Άρα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όλοι μας όταν για να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, φτάνουμε να απαξιώνουμε το έργο μας και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω σε όσα είπα πριν και συγγνώμη που διέκοψα. Όχι, εμείς κάναμε μια απόπειρα να σας διακόψουμε, αλλά ήταν ανεπιτυχής, κύριε Κοντιάδη. Ελάτε, κύριε Ζώρα, ελάτε. Κοιτάξτε, επειδή έχω συζητήσει με πάρα πολλούς Πριτάνης, το γεγονός ότι οι Σύγκλητοι και οι Πριτάνης εμφανίζονται. Είναι λίγο, ας μου επιτραπεί ο όρος, ούτε καν δημοσιογραφικός, το βάραμε και ας κλαίω. Δηλαδή, οι Πριτάνης είναι άνθρωποι, το έχω ζήσει στο περιβάλλον, κύριε Κοντιάδη, είναι άνθρωποι που φοβόνται. Μην κοιτάτε τα περιφερειακά πανεπιστήμια που είναι πιο ήσυχα. Τα κεντρικά πανεπιστήμια είναι πυρητιδαποθήκες τα υπόγεια τους. Δεν είναι αστεία. Ο Πρίτανης ξυπνάει το πρωί και φοβάται να το αντικρίσει το πανεπιστήμιο. Μιλάτε τώρα για 4 πανεπιστήμια. Τέσσερα πανεπιστήμια της χώρας. Είναι πυρητιδαποθήκες. Οι καταλήψεις δεν είναι ιδεολογικές καταλήψεις. Οι καταλήψεις είναι επάγγελμα. Υπάρχει μέσα ανταλλαγή ναρκωτικών, υπάρχει κατασκευή μολότοφ, υπάρχει νοικιάζουν χώρους σε πρόσφυγες και μένουν μέσα. Είναι επάγγελμα αυτό. Σε 3 πανεπιστήμια γίνονται αυτά. Εσύ ναι, αλλά υπάρχει τρόπο να αντιμετωπιστεί. Επειδή, και να πω και κάτι για του Πριτάνη. Αν θέλετε, μην με διακόπτε και εμένα όμως. Επειδή η ταμπέλα που κρεμάσανε στον φίλο τον Πρίτανη του Οικονομικού έγραφε αλληλέγγυο στις καταλήψεις. Οι καταλήψεις είναι διότι καταργώντας τις καταλήψεις καταργείται το οικονομικό αλυσβερίσι. Δεν υπάρχει ιδεολογία στις καταλήψεις. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Ποιο αλυσβερίσι εννοείται, κύριε Ζώρα? Αλυσβερίσι με μισθούς, με χρήματα, με ανταλλαγές ναρκωτικών, με κατασκευές μολότοφ, με πρόσφυγες που μένουν μέσα, όλα αυτά. Ναι, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Εγώ, τουλάχιστον από όσο έχω διαβάσει δημοσιογραφικά, μπορεί να κάνω λάθος και να με διορθώσετε. Λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα όταν έχεις ποινικά κολάσιμες πράξεις. Άρα
Τι χρειάζονται τα επιπλέον, μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Εγώ θέλω να πω, κύριε Κοντιάδη και κύριε Σαχίνη, ότι υπάρχει μεταξύ των Βρετάνων μια φαινοτυπική αντίδραση, η οποία κατά τη γνώμη μου σε πάρα πολλούς Βρετάνους είναι ευτυχώς να γίνει και αυτό να σωθούμε. Αλλά για ευνόητους λόγους υπάρχει μια αντίδραση η οποία είναι αρκετά επιφανειακή. Και τελικά αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία πρέπει για να περιφρουρήσουν αυτό που πολύ σωστά είπατε, το αξιόλογο ελληνικό πανεπιστήμιο, και για να μην περιπέσει σε αδράνεια και σε αδιαφορία, από αυτό κινδυνεύει αυτό το πανεπιστήμιο. Είναι ένα εξαιρετικά, έχουμε εξαιρετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στις υψηλότερες κορυφές στις ταξινομίες και στα rankings και κινδυνεύουμε. Χαίρομαι που το λέτε. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό πρέπει κάπως να περιφρουρηθεί. Διότι όταν καλούμε το Watson. Το κάπως. Κοιτάξτε, ό,τι εφαρμόσαμε μέχρι τώρα έχει αποτύχει. Σε αυτό, τουλάχιστον πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν εφαρμόσαμε τίποτα, κύριε. Δεν εφαρμόσαμε τίποτα. Ξαφνικά βρέθηκαν πόροι για 1000 προσλήψεις αστυνομικών υπαλλήλων. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι, αλλά τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί πόρος ούτε για τη φύλαξη των πανεπιστημίων με βάση και τις προβλέψεις του νόμου Διαμαντοπούλου, έτσι πριν από 10 χρόνια περίπου. Ωραία. Ούτε άλλες προτάσεις. Ξαφνικά φτάνουμε στη μόνιμη και διαρκή παρουσία της αστυνομίας. Κύριε Κοντιάδη, αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Κάτι πρέπει να γίνει. Και είναι κάτι αντισυνταγματικό και θα ήθελα να τονίσω κάτι ακόμα. Είναι κάτι το οποίο η ίδια η Ένωση, η Ομοσπονδία για την ακρίβεια των αστυνομικών της χώρας μας, οι αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι στην Ελλάς, στην ελληνική αστυνομία, έβγαλαν μια ανακοίνωση στην οποία κάνουν μαθήματα ακαδημαϊκής ελευθερίας και αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων. Και τι λένε? Λένε ότι είναι αναποτελεσματικό αυτό που πάει να γίνει και θα οδηγήσει σε χειρότερα προβλήματα. Τι λένε, θέλω να σας διαβάσω την ανακοίνωσή τους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Είναι συνδικαλιστικό όργανο αυτό, κύριε Κοντιάδη μου. Ναι, βεβαίως, αλλά εκπροσωπεί τους αστυνομικούς. Λέει, η πανεπιστημιακή αστυνομία πρέπει εξ ολοκλήρου να χρηματοδοτείται, να καθοδηγείται και να ελέγχεται από τους πανεπιστημιακούς φορείς και τις Βρετανικές αρχές. Όπως είναι στα αμερικανικά κάμπους δηλαδή. Τα δε στελέχη της δεν πρέπει να απλοφορούν ούτε με τη δράση να δημιουργούν ψευδεπίγραφη εικόνα αστυνομικής λειτουργίας. Μάλιστα. Δηλαδή μας δίνουν μάθημα οι ίδιοι αστυνομικοί. Λένε είναι αναποτελεσματικό. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που θα γίνει θα έχει δυσμενή αποτελέσματα και για την αστυνόμευση των πανεπιστημίων, τη φύλαξη μάλλον των πανεπιστημίων. Ωραία. Αλλά και για τη λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί δεν πηγαίνουμε σε ένα πιο ηπιωμένο. Κύριε Κοντιάδη, χάρη τη συζήτηση, να κάνω μια απλή ερώτηση. Ό,τι εφαρμόστηκε ή ό,τι δεν εφαρμόστηκε, όπως λέτε εσείς, έχει αποτύχει? Όχι. Γιατί? Πού βλέπετε την επιτυχία? Πού τη βλέπετε την επιτυχία εσείς? Εγώ δεν βλέπω καμία επιτυχία. Μου λέτε ό,τι δεν εφαρμόστηκε. Ό,τι εφαρμόστηκε, ό,τι δεν εφαρμόστηκε. Όταν δεν εφαρμόστηκε, κύριε Ζώρα, με συγχωρείτε και εσείς τώρα. Ό,τι δεν εφαρμόστηκε, πώς θα το κρίνουμε? Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν εφαρμόστηκε. Αυτό θέλω να πω. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν ξέρω. Κάποιος λόγος θα υπάρχει που δεν εφαρμόζεται όλο αυτό. Ωραία. Εγώ να σας πω ποιος είναι ο λόγος. Γι' αυτό το λέω ότι εφαρμόστηκε ή ότι δεν εφαρμόστηκε. Εγώ μπορώ να σας πω πέντε λόγους και διαλέξτε εσείς ποιος είναι ο καλύτερος. Ένας λόγος που μπορώ να σας πω είναι ότι κάποιοι θέλουν την υποβάθμιση του πανεπιστημίου. Του δημόσιου πανεπιστημίου. Όχι. Αυτό είναι μια εικασία που έχει μπει στο δημόσιο διάλογο. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτός, λέω ότι μπορεί να είναι αυτός όμως. Εντάξει, τώρα ένα δεύτερος λόγος είναι ότι παίζεται εδώ ένα παιχνίδι πολιτικής ηγεμονίας πάνω στην πλάτη των πανεπιστημίων. Τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι και αυτό ένας λόγος. Κύριε Κοντιάδη μου, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν κινδυνεύουν, δεν μπορούν να διαφημιστούν εύκολα αν αυτό υπενίσθεσαι από κανένα κολέγιο και από κανένα ΙΕΚ. Τα ελληνικά πανεπιστήμια κινδυνεύουν περισσότερο από τη συγχώνευση που έγινε με τα ΤΕΗ. Δεν διαφωνώ. Να υποβαθμιστούν καθόλου. Και να πέσουν στα rankings παρά, κανένα από όσα ξέρω εγώ, δημόσια ή ιδιωτικά. Κολέγια ή κανένα δεν απειλεί τα δημόσια πανεπιστήμια. Μισό, κύριε Κοντιάδη, κύριε Ζώρα. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είμαι, με συγχωρείτε. Δεν κατάλαβα, κύριε Ζώρα. Τι εννοείτε δηλαδή? Εγώ που θα έχω, θα είμαι δυνάμενος. Θα δώσω, θα το πω όπως το λέει ο λαός, τα μπικικίνια στο παιδί μου να τελειώσει ένα ιδιωτικό κολέγιο και να έχει τα ίδια επαγγελματικά και όχι μόνο δικαιώματα με έναν μηχανικό που θα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και δεν τρέχει τίποτα, όχι, δεν είναι? Όχι, το είπα αυτό, κύριε Σαχίνη, ναι. Γιατί ο κύριος Κοντιάδης είπε ότι υπάρχει μια προσπάθεια υποβάθμισης του δημόσιου χώρου. Δεν είναι υποβάθμιση αυτό? Εάν εγώ μπορώ να στείλω το παιδί μου στο κολέγιο και την ίδια ώρα ένα παιδί από μη δυνάμενη οικογένεια οικονομικά περιορίζει την πρόσβασή του στο δημόσιο, ποιος είναι ο κερδισμένος? Με συγχωρείτε.
Όταν λοιπόν εγώ είπα είμαστε μαζί με τον κύριο Ζώρα, εννοούσα είμαστε μαζί ότι θέλουμε ανομία στο πανεπιστήμιο και παραβατικότητα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα και ο πιο απλός είναι ένας. Και θα σας πω εγώ ποιος ευθύνεται που δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέχρι σήμερα. Και γιατί συνεχίζουμε και φτάνουμε εδώ στο άλλο άκρο. Εντάξει, κύριε Κοντιάδη, και εσείς. Μιλήσατε εσείς έτσι με κύριε Κοντιάδη, συγγνώμη. Εντάξει. Θα το πω κι εγώ. Μισό λεπτό. Δεν είναι αυτή η λύση. Όχι. Δεν είναι και άγια εικόνα στα πανεπιστήμια. Εγώ παρόλο που είμαι χειρουργός από επαγγελματική. Αφήστε με από το επιχείρημα. Ναι, βέβαια. Αφήστε με από το επιχείρημα. Από τη στιγμή που έχει καταργηθεί το άσυλο με νόμο πριν από 1-1,5 χρόνο, όπως γνωρίζετε, η αστυνομία μπορεί ανά πάσα στιγμή όταν τελούνται εγκληματικές πράξεις ή όλα αυτά τα οποία αναφέρατε να μπει μέσα. Γιατί δεν μπαίνει μέσα? Γιατί δεν καθαρίζει τους χώρους περί το πανεπιστήμιο? Όταν υπάρχουν σε κάποια πανεπιστήμια ενδεχομένως διακίνηση ναρκωτικών, έξω. Γιατί δεν έρχεται όταν καλείται τηλεφωνικά είτε από τον Πρίτανη είτε από κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι μάρτυρες εγκληματικών πράξεων? Αυτή η αστυνομία είναι που δεν έρχεται. Είναι η ίδια αστυνομία η οποία τελούνται άλλου τύπου εγκλήματα και δεν θέλω να αρχίσω να αναφέρομαι σε αυτά και τα κοιτάζει να γίνονται δίπλα της. Και αυτά τα έχει καταγγείλει η ίδια η αστυνομία, προσέξτε. Ο ίδιος ο εσωτερικός έλεγχος της αστυνομίας έχει καταγγείλει αυτό το πράγμα. Και έχουμε και επιτροπές όπως η Επιτροπή Αλιβιζάτου που έχει καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αστυνομική κουλτούρα στη χώρα μας. Παρεπιπτόντως, και όλα αυτά θέλουμε να τα βάλουμε μέσα στο πανεπιστήμιο. Ο κ. Αλιβιζάτος, η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της όταν καλείται, όπως καλείται στο σπίτι, στο ραδιοφωνικό σταθμό του κ. Σαχίνη, σε ένα νοσοκομείο, σε μια εφορία, να πηγαίνει, να προσέρχεται και να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, και όταν θα το κάνει να δούμε αν θα χρειάζεται να είναι μόνιμη παρουσία. Να πω κάτι. Είναι πολύ απλό. Παρεπιπτόντως, ο κ. Αλιβιζάτος προχθές στην Καθημερινή είχε ένα μακροσκελέστατο άρθρο που υπερασπιζόταν το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί. Όχι, δεν το υπερασπιζόταν. Τι έκανε? Έλεγε ότι υπάρχουν ζητήματα συνταγματικότητας. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Το διάβασα πολύ καλά και δύο φορές για να αποφύγω ότι θα μου ξεφύγει κάτι. Ωραία. Μάλλον θα είδατε ότι θέτει και μια προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ειδική επιτροπή πανεπιστημιακών, η οποία θα παρεμβαίνει και θα θέτει βέτο στο έργο των αστυνομικών. Κύριε Κοντιάδη, αυτό δεν προβλέπεται σε κανένα νομοσχέδιο. Όπως ξέρουμε, οι επιτροπές αυτές είναι ένα άλλο χρόνιο πρόβλημα μιας νοσηρότητας. Επικαλυφθήκατε το άρθρο του Αλιβιζάτου και σας λέω ότι δεν λέει αυτό που λέτε. Αλλά λέει ότι το νομοσχέδιο δεν έχει συνταγματικό πρόβλημα. Όχι. Το άρθρο, η κεντρική ιδέα του άρθρου είναι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα του άρθρου. Αλλά θέτει ενστάσεις συνταγματικότητας. Θέτει ενστάσεις συνταγματικότητας. Είναι σαφές. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να το διαβάσει. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς με το χέρι, βάλτε το χέρι στην καρδιά. Μπορείτε αύριο στο Πάντιο να φέρετε οποιονδήποτε ομιλητή θέλετε να κάνει μια διάλεξη? Βεβαίως. Όχι, δεν μπορείτε, κύριε Κοντιάδη. Βεβαίως. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Δεν θα μπορέσετε να τον φέρετε. Διότι θα κινδυνεύετε να πάθετε το χουνέρι που πάθανε στην Πάτρα όταν καλέσανε τον Γουότσον. Που μπήκανε μέσα και τον λιανίσανε το ξύλο. Ακούστε, αν η αστυνομία είναι αυτό παρούσα, θα πάθετε. Αν έχω μια σοβαρή φύλαξη στο Πανεπιστήμιο, αν αντί να προσληφθούν 1000 αστυνομικοί, μου δώσει 1000 σοβαρούς φύλακες, οι οποίοι θα υπάγονται στη δίκη του Πανεπιστημίου, στην αυτοδίκηση του Πανεπιστημίου. Και αυτοί οι 1000 φύλακες, όταν θα χρειαστεί να δει κάποιος ο οποίος παρεκτρέπεται να πάρουν ένα τηλέφωνο την αστυνομία και να την καλέσουν. Αν θέλετε 1000 φύλακες, ζητάτε δημιουργία των ΜΑΤ. Δεν θέλετε. 1000 φύλακες, 1000 αστυνομικούς είπε το Υπουργείο. Γι' αυτό είπα 1000. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Εσείς ζητάτε δημιουργία των ΜΑΤ. Δεν δόθηκαν 1000 φύλακες. Εδώ είχαμε πρόβλημα χρηματοδότηση για καθαριότητα. Έχουμε να δούμε νέων επιστήμονα να του βλέπουμε με το σταγονόμετρο. Είναι οι συνταξιοδοτήσεις τριπλάσιες από τις νέες προσλήψεις. Και βρίσκουμε τους 1000 αστυνομικούς. Δεν θέλω 1000 φύλακες, λοιπόν θέλω 500 φύλακες. Αλλά θέλω την αστυνομία όταν τη τηλεφωνώ να έρχεται. Είτε είναι για τον Γουότσον, είτε είναι για οποιονδήποτε. Διότι ακόμα και αν γίνει η εκδήλωση που λέτε σε κάποιο άλλο χώρο, ξέρετε γιατί προστατεύεται. Από οποιοδήποτε θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Προστατεύεται επειδή θα είναι εκεί η αστυνομία. Η αστυνομία γιατί δεν έρχεται? Η αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της. Μα η αστυνομία είναι δεν πολύ έρχεται. Απλό. Η αστυνομία δεν υπάρχει τώρα... κανένα λόγο να έχω περιπολία τη αστυνομία μέσα σε ένα ακαδημαϊκό χώρο. Η αστυνομία όπως τώρα δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη. Μα να πούμε μια χώρα στην Ευρώπη, στην οποία έχω την αστυνομία μέσα. Είναι υποβάθμιση αυτό το πράγμα. Κύριε Κοντιάδη, πουθενά στην Ευρώπη δεν κυκλοφορούν με βαριοπούλες τα υπόγεια. Πουθενά. Ναι, διότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί. Δεν με αφήσατε αυτό. Αν λέμε πουθενά στην Ευρώπη, να βλέπουμε όλα τη Ευρώπη. Όπως καθαρίστηκαν λοιπόν συγκεκριμένοι χώροι στο Πολυτεχνείο και τελείωσε το πρόβλημα και εκενώθηκαν συγκεκριμένες αίθουσες. Δεν είμαι σίγουρος ότι συγκεκριμένοι χώροι εκενώθηκαν από το Πάντιο Πανεπιστήμιο από καταλήψεις, έτσι πολύ καλά μπορεί να εκενωθούν και άλλοι χώροι από καταλήψεις και να τελειώσει το πρόβλημα. Εδώ, και με μια φύλαξη και μια πρόσβαση της αστυνομίας να λύνει το πρόβλημα. Εδώ γιατί φτάσαμε να γίνουμε αυτή τη στιγμή περίγελος όλη την Ευρώπη. Μιλάω με συναδέλφους μου στο εξωτερικό
και συναδέλφους μας στο εξωτερικό πανεπιστημιακούς. Και σηκώνεται η τρίχα με αυτό που συμβαίνει. Κύριε Κοντιάδη, παλαιότερα να σας θυμίσω. Η Χούντα δεν τόλμησε να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο χωρίς άδεια. Να σας θυμίσω. Έβαλε μέσα τα τάγκς, όπως ξέρετε κύριε Ζώρα και κύριε Σαχίνη, το 1973, αλλά δύο μέρες πριν είχε τηρήσει τα προσχήματα. Και τα προσχήματα ήταν να ζητήσει άδεια από τη Σύγκλιτο και τον Πρίτανη. Η οποία Σύγκλιτος, 15 Νοεμβρίου του 1973, δεν έδωσε την άδεια. Δεν έδωσε την άδεια στην Χούντα. Μην κάνετε, κύριε Κοντιάδη, σας λέω κάτι, παραλληλισμούς απλό, ο παραλληλισμός είναι απλός. Ότι υπάρχει μια μακρά ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή παράδοση ότι η αστυνομία θα μπαίνει όταν χρειάζεται. Έχει τον έλεγχο, και αυτό γράφει και ο κύριος Αλιβιζάτος στο άρθρο του που μνημονεύσατε, θα έχει τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο ασκείται αυτή η αστυνομική δύναμη. Κύριε Ζωρά, αυτό είναι ένα ερώτημα, αν θέλετε, σε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, αφού υπάρχει ένα ισχυρό νομικό οπλοστάσιο, όταν κρίνετε εσείς που ήσασταν Πρίτανης, για παράδειγμα, και τώρα είστε πρόεδρος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όταν κρίνετε εσείς ότι υπάρχει μια έκνομη πράξη στα όρια της παραβατικότητας του ποινικού δικαίου, έγκλημα δηλαδή, μπορείτε να καλέσετε την αστυνομία. Τι χρειάζεται, ρωτάει ο κόσμος. Ένα αστυνομικό τμήμα μέσα στα πανεπιστήμια. Υπήρχε όμως, επειδή αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παράδειγμα της Κρήτης, υπήρχε στο παρελθόν, στους προηγούμενους Πριτάνης, έκνομες καταστάσεις που είτε ήδη οι Πριτάνης δεν καλούσαν την αστυνομία, είτε καλούσαν την αστυνομία και η αστυνομία δεν ερχόταν. Τότε θα έπρεπε να υπάρχουν κυρώσεις για τους Πριτάνης, για τις ζημίες που γίνονται. Μα εδώ είναι. Όποιος δεν έχει το κουράγιο να τηρήσει τον νόμο. Μα πάμε στην Κολοκυθιά όμως, κύριε Κοντιάδη. Πάμε στην Κολοκυθιά. Αν μπω εγώ μέσα στο σπίτι σας με μια βαριοπούλα, θα καλέσετε την αστυνομία. Γιατί πήρε 10 και δεν πήρε 10 και γιατί πήρε 5 και δεν πήρε 5. Αν μπω στο σπίτι σας με μια βαριοπούλα, θα καλέσετε την αστυνομία. Εγώ δεν είχα έκνομες περιστατικά και καταστάσεις. Εντάξει, δεν επί προσωπικού. Από την άλλη, κύριε Ζώρα, το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια. Θυμόσαστε, κύριε Σαχίνη, το περιστατικό με τους καθηγητές του φυσικού που κλειδώσανε μέσα. Μάλιστα. Οπότε Πρίτανης δεν ούτε φώναξε ούτε τίποτα. Είχε ένα άλλο ύφος, εγώ λέω, αντιμετώπιση. Δεν θα κρίνω τώρα περιπτωσιολογικά. Όμως, από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε, όχι εσείς προσωπικά, ότι έχοντας αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, που είναι ένας χώρος διακίνησης των ιδεών, όχι μόνο των πανεπιστημιακών, γιατί ακούω την Υπουργό και ενδιαφέρεται μόνο για εσάς. Γιατί για τους φοιτητές δεν είναι χώρος διακίνησης ιδεών. Δεν υπάρχουν. Δεν είδα ήδη. Δεν υπάρχουν και εντάσεις. Τι θα γίνεται δηλαδή τώρα, καθημερινά θα παίζουμε ξύλο αστυνομικοί και φοιτητές, αυτό θα γίνεται? Μα εγώ δεν είδα, καταρχήν, κύριε Σαχίνη, με συγχωρείτε, αλλά δεν είδα καμία ελεύθερη διακίνηση ιδεών μέσα στα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Η μόνη ελεύθερη διακίνηση ιδεών που είδα ήταν στο ΕΚΠΑ που έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Κουφοντίνα μέσα στο αμφιθέατρο. Πάλι τα προσβάλλουμε τα πανεπιστήμια, τα δικούμε. Όχι, δεν προσβάλλουμε. Υπήρχε ή δεν υπήρχε παρουσίαση του βιβλίου του Κουφοντίνα μέσα στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Και πάλι μάλιστα μιλάμε τώρα για την εξαίρεση. Και μα όλο εξαίρεση μου λέτε, άμα λέω. Όχι, κάτι. Δεν λέω όλο εξαίρεση. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ. Σα λέω για τον Γότσον, μου λέτε εξαίρεση. Σα λέω για τον Συρίγο, μου λέτε εξαίρεση. Μα με συγχωρείτε, κύριε Κοντιάδη. Προφανώς είναι εξαίρεση. Σα λέω για τον Πανούση, μου λέτε εξαίρεση. Σα λέω για τον Πρίτανη του Οικονομικού. Μου λέτε μεμονωμένα περιστατικά. Μα είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι μετρημένα από εγκληματολόγου πόσα περιστατικά γίνονται κάθε χρόνο. Σα πληροφορώ. Αλλά η μόνη ελεύθερη διακίνηση ιδεών που είδα τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του Κουφοντίνα σε αμφιθέατρο. Όχι, έτσι είναι. Λυπάμαι. Έχουμε ελεύθερη διακίνηση ιδεών, κύριε Ζώρα. Έχουμε ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Ανέχω και σωστές πληροφορίες. Έγινε και πώς θα λένε, συνεννόηση τηλεφωνική. Έχουμε ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Μπαίνω στο μάθημά μου και κάνω μάθημα και λέω ό,τι θέλω. Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και να πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Ό,τι θέλουμε λέμε στο πάντιο. Και ό,τι θέλουμε λέμε στο ΕΚΠΑ. Δεν έχω αυτή την εμπειρία από το πάντιο. Θέλω να σας πω τα εξής. Δεν θέλουμε ως πανεπιστημιακοί, και πιστεύω ότι αυτό ισχύει και για εσάς, κύριε Ζώρα, ως πανεπιστημιακό, το πανεπιστήμιο άβατο. Δεν θέλουμε το πανεπιστήμιο χώρο τέλης παράνομων πράξεων. Θέλουμε να έχει τα μέσα όμως για την προστασία της περιουσίας του και των προσώπων που συνθέτουν την ακαδημαϊκή κοινότητα. Κοιτάξτε. Θέλουμε λοιπόν, και δεν θα μακρηγορήσω, όταν καλείται η αστυνομία να παρέμβει, να παρεμβαίνει, όπως συμβαίνει σε όλη την επικράτεια. Αυτή η παρέμβαση σήμερα δεν προϋποθέτει καμία άδεια ακαδημαϊκού οργάνου όταν τελούνται αδικήματα. Και είναι προσβλητικό να λέγεται ότι οι πανεπιστημιακοί στηρίζουν την παραβατικότητα. Όπως είναι ψέμα ότι στην Ελλάδα τα επεισόδια βίας στα πανεπιστήμια είναι οξύτερα από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά
Στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν διατεθεί οι κατάλληλοι πόροι για την αυτοπεριφρούρηση και όταν καλείται η αστυνομία προσέρχεται και κάνει σωστά τη δουλειά της. Κοιτάξτε, κύριε Πολιάδη. Και λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να πω το ίδιο για την αστυνομική κουλτούρα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το Άββατο ο καθένας το βλέπει από τη δική του σκοπιά. Εάν συμφωνούμε με το Άββατο. Και δεν το θέλουμε το Άββατο, είπα. Ναι, το Άββατο έχει πολλές πλευρές. Εάν το Άββατο σημαίνει ότι δεν μπορείτε να καλέσετε όποιον θέλετε και όποιον επιθυμείτε αναλόγως των ιδεολογικών του αποχρώσεων και κλίσεων και τάσεων, τότε έχουμε αποτύχει παταγωδώς σαν πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να περιφρουρηθεί. Μπορείτε να το περιφρουρήσετε αυτό. Βεβαίως θα περιφρουρηθεί με τους ίδιους όρους που περιφρουρείται σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Ελλάδας. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και έφτασε ο κόμπος στο χέρι. Με τον ίδιο τρόπο περιφρουρείται παντού. Έχουμε ανθρώπους να περιφρουρούν. Έχουμε στην αστυνομία περιπολή μέσα στα νοσοκομεία, μέσα σε εφορίες, μέσα σε τράπεζες, μέσα στα σχολεία, μέσα στα σπίτια μας. Δεν χρειάζεται να είναι εκεί μέσα διαρκώς. Είναι δυνατόν όταν έχουμε μια συνταγματική κατοχήρωση και μια μακρά ευρωπαϊκή παράδοση ακαδημαϊκής ελευθερίας και αυτοδιοίκησης να έχουμε διαρκή και μόνιμη παρουσία αστυνομίας? Σε ποια χώρα της Ευρώπης γίνεται? Πείτε μου μία χώρα. Μία. Κύριε Ζώρα, λέει ένας ακροατής, δηλαδή κύριε Ζώρα, αν μπει η αστυνόμευση μέσα στα πανεπιστήμια, θα απαγορευτεί η παρουσίαση των βιβλίων του Κουφοντίνα? Γιατί εσείς νομίζετε ότι πρέπει τα βιβλία του Κουφοντίνα να κυκλοφορούν ελευθέρως και να γίνονται και παρουσιάσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα? Και ρώτησε τον ακροατή μας, πρέπει συμφωνεί με το να γίνονται παρουσιάσεις του βιβλίου του Κουφοντίνα? Ο καθένας μπορεί να γράψει ένα βιβλίο να κυκλοφορούν ελευθέρως, αλλά από αυτό, από το να γίνεται μέχρι να παρουσιάζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, στα αμφιθέα του πανεπιστημίου και να υπάρχει επικοινωνία τηλεφωνική με τον Κουφοντίνα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω εδώ. Τώρα δεν είναι αυτό το παράδειγμα για να αποφασίσουμε. Έχει γίνει όμως. Μπορεί να μην είναι το παράδειγμα, αλλά έχει γίνει. Ούτε το ότι κάποιος επλήγει. Και εγώ έχω τύχει, ξέρετε, θύμα επίθεσης. Εγώ ίδιος έχω τύχει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης. Και βγήκε και προκήρυξη. Με ναι, ναι, ναι. Τη ζωή μου και έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε αυτό δίκιο. Σημαίνει το βίωμά μου θα το μετατρέψω σε νόμο. Εσείς το βίωμά σας όχι, αλλά η πολιτεία οφείλει να πάρει τα μέτρα. Κάποιοι λοιπόν θέλουν να μετατρέψουν ένα βίωμα ή ένα μεμονωμένο παράδειγμα και έχετε πει τη λέξη Φωτίνας 17 φορές. Λες και αυτό είναι, ας πούμε, ο θεμελιωτικός λόγος και ο δικαιολογικός λόγος για να έχουμε την αστυνομία μέσα στα παρεμπιστήμια. Είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους. Εγώ το είπα γιατί είπα ότι είναι η μόνη διακίνηση ελεύθερο. Εντάξει τώρα, κύριε Ζώρα. Κάθε μέρα κάνουμε μάθημα ελεύθερα. Κύριε Ζώρα. Κάθε μέρα έχουμε προσκεκλημένους ελεύθερα. Καθυπερβολή είναι αυτό τώρα που λέτε. Ότι έχουμε μετατραπεί σε Τουρκία. Διότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα της υπηρετικής Ευρώπης στην οποία έχουμε στα πανεπιστήμια μόνιμη παρουσία της αστυνομία. Είναι η μόνη. Κύριε Κοντιάδη, διαβάζετε. Ορίζονται και οι Πριτάνης από τον κύριο Ερντογάν. Καλά, διαβάζετε. Αν να πούμε σε μια τέτοια λογική, φοβάμαι δεν μπορούμε ως πανεπιστημιακοί να το δεχτούμε. Κύριε Κοντιάδη, μάλλον διαβάζετε τους ακροατές. Έστειλε μήνυμα κάποιος. Όχι, δεν διαβάζω τους ακροατές. Αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Κύριε Ζωρά, κοιτάξτε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά εδώ ρωτάει ο κόσμος και τους δύο. Μα σοβαρά τώρα αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια να μπει η αστυνομία ή η υποχρηματοδότηση, η πολυτουργία? Μισό λεπτό, ακούστε τι λένε οι ακροατές. Πώς γίνεται να μας πει ο κύριος Ζωρασλή και ο κύριος Κοντιάδης, πώς γίνεται αυτή τη στιγμή τα αμφιθέατρα να είναι κενά, αλλά τα παιδιά μας να στηβάζονται μέσα σε λεωφορεία και μετρό εν μέσω πανδημίας? Αυτά είναι, λέει, προβλήματα. Μα είπε συμφωνώ, ότι δεν έχω να απαντήσω κάτι. Συμφωνώ, το είπα και εγώ. Όταν βρίσκουμε χίλιες θέσεις για νέους αστυνομικούς, επειδή οι παλιοί δεν έρχονται όταν καλούνται, όταν βρίσκουμε χίλιες θέσεις για αστυνομικούς, αλλά δεν βρίσκουμε για νέους ερευνητές ή για μια σειρά από άλλες ανάγκες των πανεπιστήμιων, προφανώς η αντίληψή μας για το ρόλο του πανεπιστήμιου είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που θα πρέπει να είναι. Μισό λεπτό. Συμφωνώ. Όταν διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα και προτείνουμε μία λύση ή δύο ή περισσότερες ο καθένας από τη σκοπιά του, δεν σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα που διαπιστώσαμε είναι το κυριότερο πρόβλημα του Πανεπιστημίου, που λέει ο ακροατής μας. Όμως είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Συμφωνούμε, να ξεκινήσουμε ανάποδα. Συμφωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Διότι αν συμφωνήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να. Και ο κύριος Κοντιάδης έχει συμφωνήσει. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχω διαφωνήσει όμως πλήρως με την προτινόμενη λύση. Όπως έχουν διαφωνήσει οι σύγκλητοι των πανεπιστημίων, είναι όλοι φοβισμένοι άνθρωποι στις σύγκλητους. Οι σύλλογοι των πανεπιστημιακών. Εγώ μάλλον φοβισμένους ανθρώπους βλέπω στις σύγκλητους. Για να είμαι ειλικρινής. Είναι όλοι φοβισμένοι. Το λέω ευθέως, ναι. Ωραία.
Το λέω ευθέως. Είμαστε όλοι φοβισμένοι, λοιπόν. Είμαστε όλοι φοβισμένοι. Δεν ξέρω, κύριε Κοντιάδη μου. Βλέπω φοβισμένους ανθρώπους. Που έλεγε και ο Σεφέρης, βλέπω ανθρώπους γονατιστούς. Μάλλον προσεύχονται. Και τι να πω. Ο μόνος τρόπος για να φύγει ο φόβος είναι αυτός, λοιπόν. Από το φοβερό Κοιτάξτε, φόβο. Να πούμε που μας φοβίζει, να είμαστε. Να πιο ήπιοι στη συζήτηση μας. Να πω κάτι. Δοκιμάσαμε συστήματα τα τελευταία 20 χρόνια, τη μεταπολίτευση και μετά. Τίποτα δεν δοκιμάσαμε. Τίποτα. Έχουμε έναν ασφυκτικό εναγκαλισμό των πανεπιστημίων διαχρονικά. Δεν αναφέρομαι στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ούτε στη σημερινή κυβέρνηση. Διαχρονικότατα έχουμε έναν ασφυκτικό εναγκαλισμό των πανεπιστημίων από την εκάστοτε κεντρική εξουσία. Ακόμα και τα πειθαρχικά βλέπουμε σε αυτό το νόμο και σε παλιότερες παρεμβάσεις νομοθετικές να ρυθμίζονται από την πολιτεία, ενώ είναι καθαρά θέμα των πανεπιστημίων, και δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι σημαίνει αυτό που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη να συμβαίνει. Αυτοδίκηση. Αυτοδίκηση. Και μάλιστα το Σύνταγμά μας, το άρθρο 16, αναφέρεται σε πλήρη αυτοδίκηση. Σημαίνει ότι το ίδιο το Πανεπιστήμιο θα κρίνει με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούσε το Υπουργείο να διευκολύνει τη φύλαξη των Πανεπιστημίων χωρίς να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Και μπορούσε ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είναι αποτελεσματικότατος όταν θέλει στη δουλειά που κάνει, να διαθέτει την αστυνομία όταν χρειάζεται και όχι να επιτρέπει την απουσία της όταν τελούνται εγκλήματα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ξέρετε τι είχε πει σε μια συνέντευξή του πριν από 15 μήνες. Το χρησιμοποιείς αυτό που είπε σε τίτλο άρθρο στην εφημερίδα. Ούτε ανομία, ούτε αστυνομία. Ξαφνικά, βέβαια, μετά από 15 μήνες ανακάλυψε ότι τη θέλει την αστυνομία μέσα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά η βασική του θέση, πρωτοσέλιδο στο Βήμα πέρσι, πρόπερσι Νοέμβριο του 2019, ήταν ούτε αστυνομία, ούτε ανομία. Εγώ για να μην το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Ούτε ανομία, ούτε αστυνομία. Ναι, κύριε Ζωρά, γιατί θέλω να πάμε και εκτός της αστυνομίας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ τις συνεντεύξεις του κύριου Χρυσοχοΐδη. Ναι, αλλά κύριε Ζωρά, με συγχωρείτε τώρα. Υπουργός Παιδείας, αλλά μπρατσέτα βγήκε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη για νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Δεν ήταν εικόνα αυτή τώρα. Αυτό δεν ήταν αισθητικά κομψό. Αυτό συμφωνώ μαζί σας. Αισθητικά δεν ήταν κομψό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν παρακολουθώ τις δηλώσεις του κύριου Χρυσοχοΐδη. Όμως παρακολουθώ. Πρωτοσέλιδο με μείζωνα σημασία για αυτό που συζητάμε. Μα δεν μπορώ να ούτε μιλήσω. Ούτε ανομία, ούτε αστυνομία. Θα μιλήσετε κύριε Ζώρα, ελάτε. Κοιτάξτε. Διάλογο κάνετε, δεν είναι κακό. Βλέπετε ότι ο διάλογος έχει και ένταση. Σκεφτείτε ότι αν έχετε ένταση στο Πανεπιστήμιο μετά από κανένα μήνα, μα ψηφιστεί, θα έρχεται η αστυνομία να δει τι έγινε. Ναι. Για σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Κοιτάξτε. Να μας χωρίσει. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, εγώ ξανάρχομαι σε πρακτικά θέματα, γιατί ως χειρουργός είμαι αρκετά πρακτικός. Δηλαδή πρέπει να δίνω λύσεις, δεν έχω άλλη επιλογή από το να δίνω λύσεις. Εγώ επαναλαμβάνω ότι έχουμε δοκιμάσει στα χρόνια που περάσανε πολλά συστήματα. Το πρόβλημα διωγγώνεται. Τα μεμονωμένα περιστατικά είναι... τώρα κύριε Κοντιάδη, αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη. Σύμφωνοι. Εντάξει, διάλογος είναι, αλλά γίνεται και μονόλογος μερικές φορές. Όχι, για να το διευκρινίσετε, ποια συστήματα εφαρμόσαμε και δεν ξέρω. Συστήματα ασφάλειας, ασύλου, Πριτάνεων, Πριτάνης να έχουν την ευθύνη, ειδικοί Πριτάνης, Πριτανικά συμβούλια να έχουν την ευθύνη, άπειρα συστήματα. Έχουν αποτύχει παταγωδώς. Τα μεμονωμένα, τώρα αφήστε με λίγο, τα μεμονωμένα περιστατικά στα οποία αναφέρεστε είναι η κορυφή του παγόβουνου. 5-6 πανεπιστήμια κεντρικά και της Θεσσαλονίκης. Είναι πυρητιδαποθήκες, δεν είναι αστεία. Οι Πριτάνεις κάθονται πάνω σε βόμβες έτοιμες να κραγούν. Και εσείς θέλετε οι Πριτάνεις αυτοί να βγουν και να πούνε για την αστυνομία αν δεν καθαρίσει το τοπίο. Οι τελευταίοι που θα μιλήσουν για αυτό το θέμα θα είναι οι Πριτάνεις. Να είστε σίγουρος. Οι τελευταίοι. Έχουμε δοκιμάσει να συμφωνήσουμε κάτι. Ας δοκιμάσουμε και αυτό το σύστημα. Και αν αποτύχει, η ίδια η πολιτεία θα πει απέτυχε το σύστημα και αποσύρονται. Ας δοκιμάσουμε. Χάνεται τίποτα. Γιατί να φτάσουμε εκεί. Γιατί εκεί φτάσαμε. Δεν υπάρχουν συνταγματικά και αποτελεσματικά μέτρα. Το μέτρο το έχουν πει οι αστυνομικοί. Ποια είναι τα συνταγματικά μέτρα. Αν θέλετε, συνεχίστε. Όχι. Ό,τι πει ο κύριος Σαχίνης. Όχι, να κάνετε το διάλογο, δεν είναι κακό αυτό. Να απαντήσω λοιπόν.
υπάρχουν μια σειρά από άλλα μέτρα και ξαναλέω, έχει κατατεθεί και πρόταση νόμου στη Βουλή πριν από μια εβδομάδα για άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι η μόνη λύση. Η αστυνομία μόνιμα μόνο ένα περιπολί μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η μόνη λύση. Καταρχήν, φτάσαμε ξαφνικά στο άλλο άκρο. Εξαφλίσαμε τις μεθόδους. Με συγχωρείτε. Αφού δεν υπάρχει άσυλο, μπορεί να μπει η αστυνομία όταν τελείται κάποιο αδίκημα να παρέμβει και να το λύσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Γιατί φτάσαμε εκεί, σε κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία χώρα της Ευρώπης. Πού ήταν αυτή η αστυνομία που τόσο εύκολα τη βρίσκετε εσείς και τη φέρνετε όταν κρεμάσατε την ταμπέλα? Θέλω να σας πω για το περιστατικό του. Πού ήταν η αστυνομία, θέλω να σας πω εγώ που ήταν η αστυνομία. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Ζώρα, δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Και κοίταζε και περίμενε. Απ' έξω ήταν η αστυνομία. Άρα δεν μπαίνει η αστυνομία. Όχι, μπαίνει η αστυνομία. Τότε. Πρέπει να κληθεί για να μπει μέσα η αστυνομία. Τότε τι έγινε, δεν την κάλεσε ο Πρίτανη, δεν την κάλεσε κανένα. Ναι, δεν την κάλεσε. Εδώ δεν έκανε μήνυση ο Πρίτανη. Γιατί όμως. Γιατί έγινε σύμβολο ο Πρίτανης τώρα. Γιατί δεν φοβάται. Έγινε σύμβολο για να φτάσουμε σε αυτή την επιλογή. Όχι, γιατί ο Πρίτανης φοβάται. Άμα φοβάται, ας κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δουλειές που έχουν ρίσκο. Και εσείς όταν μπήκατε πρώτη φορά να χειρουργήσετε, φοβόσασταν. Ο Πρίτανης δεν είναι. Εγώ, σαν δικηγόρος, όταν μπήκα πρώτη φορά στο δικαστήριο, φοβόμουν. Κύριε Κοντιάδη, ο Πρίτανης δεν είναι ούτε εισαγγελέας ούτε δικαστής, είναι Πρίτανης. Πρέπει άλλος να αναλάβει, ο καθήλυνα αρμόδιος να αναλάβει. Κύριε Ζώρα, για ακούστε εδώ, λέει ένας ακροατής. Καλημέρα στον κύριο Ζώρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι, λέει, ότι όταν μπουκάρουν και ξεφτιλίζουν τον Πρίτανη, χωρίς κανένας να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, θα οδηγηθεί από ό,τι φαίνεται, εύλογα κάποιος θα επιζητεί τη φύλαξη των Ιδρυμάτων. Απ' την άλλη όμως θέλω να τον ρωτήσω τον κύριο Ζώρα, αν είναι Πρίτανης και έχει και ένα Πριτανικό Συμβούλιο του δικού του ελέγχου, του δικού του κλίματος. Όποιος δεν του κάνει κέφι, είτε καθηγητής είτε φοιτητής, θα επικαλείται ένα λόγο τάχα μου δίθεν εκφοβισμού και θα καλεί την αστυνομία και να τον συλλαμβάνει και να τον περνά από πειθαρχικό. Δεν χρειάζεται πια ο Πρίτανης, κύριε Σαχίνη, για να έρθει η αστυνομία. Αυτό προσπαθώ να πω. Από τη στιγμή που με το νόμο του Οκτωβρίου του 19 έχει καταργηθεί το άσυλο, όπως το ξέραμε, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Γι' αυτό ακριβώς και δεν έπρεπε να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Η αστυνομία, εγώ αν την καλέσω ή οποιοδήποτε βρεθεί μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο και δει να τελείται ένα αδίκημα, μπορεί να έρθει και πρέπει να έρθει. Όταν έγινε η περίφημη επίθεση στον κύριο Συρίγο στο πάτιο. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία και τους είπαν: εδώ γίνεται, ασκείται βία, κινδυνεύει η ζωή, απειλείται η σωματική ακυρότητα ενός ανθρώπου από επίθεση που έχει δεχθεί. Από δύο ανθρώπους. Από δύο ενδεχομένως εξωτερικούς, ούτε καν φοιτητές. Κύριε Κοντιάδη, γιατί δεν ερχόταν η αστυνομία? Την ίδια στιγμή που λέτε ότι η αστυνομία θα έμπαινε μέσα ανά πάσα στιγμή, την ίδια στιγμή μου λέτε ότι η αστυνομία ήταν απ' έξω και κοίταζε όταν κρεμάγανε στον Πρίτανη την ταμπέλα. Η αστυνομία ήταν δίπλα και κοίταζε και όταν κάποιοι μαχαιρώναν κάποιον. Αντιφατικά τα επιχειρήματα. Αυτό το ξέρουμε. Έχουμε δει και μαχαιρώματα να γίνονται και η αστυνομία να είναι δίπλα και να κοιτάζει. Ναι, αλλά είναι αντιφατικά αυτά τα επιχειρήματα. Αυτά τα έχει επισημάνει η ίδια αστυνομία. Ας μάθει λοιπόν η αστυνομία να λειτουργεί σωστά γενικώς, ανά την επικράτεια, και όταν θα αρχίσει να λειτουργεί γενικώς όπως πρέπει, και με τον τρόπο που η ίδια η ηγεσία της αστυνομίας θέλει να λειτουργήσει. Εγώ καταλαβαίνω από την κουβέντα μας. Όταν θα το κάνει αυτό, ας μπει και στο πανεπιστήμιο. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την κουβέντα μας, και ιδίως στην αστυνομία καταλήγουμε. Οι μεν τη λέει τι θέλουν μέσα σε ένα γραφείο, οι δε τι θέλουν απ' έξω στο πεζοδρόμιο. Την αστυνομία δεν είπε κανένας ότι θέλουμε σε ένα κράτος οργανωμένο. Αυτή είναι η διαφορά. Σε οποιοδήποτε κράτος υπάρχει στρατός και αστυνομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε το στρατό και την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Άρα συμφωνούμε. Όταν τελείται ένα αδίκημα, θα πρέπει να έρθει η αστυνομία. Είτε είναι στο σπίτι σας, είτε είναι στο σπίτι μου, είτε στο γραφείο σας, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε είναι στο σταθμό του κ. Σαχίνη. Νομίζω την όποια διαφορά με τον κύριο Κοντιάδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Και εγώ τον εκτιμώ και απεριόριστα και αφάνταστα. Εντάξει, αυτές είναι διαφορές ακαδημαϊκές. Άλλωστε έχουν προκύψει αυτές. Κύριε Ζωρά, κοιτάξτε όμως, εγώ θέλω να. Να πω κάτι, κύριε Σαχίνη. Μισό λεπτό. Η αστυνομία είναι όργανο του κράτους ακριβώς για τη διαφύλαξη της τάξης. Δεν χρειάζεται ειδικέ ρυθμίσει. Θέλω να το πω, με συγχωρείτε. Ωραία. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δίπλα, αυτό το χάλι της ανομίας με τα ναρκωτικά. Δηλαδή ήταν θέμα του Πανεπιστημίου ή δεν ήξερε η αστυνομία ότι καβάτζες ήταν απ' έξω κάθε μέρα? Να πω το εξής. Γιατί τώρα συνδέθηκε με το Πανεπιστημίο όμως? Συμφωνούμε, καταλήγουμε όλοι στην αστυνομία. Όχι, δεν συμφωνούμε, δεν καταλήγουμε. Και οι τρεις έχουμε καταλήξει. Το ερώτημα. Όχι, δεν έχουμε καταλήξει στην αστυνομία μέσα στο Πανεπιστημίο. Έχουμε καταλήξει οι τρεις. Έχουμε καταλήξει στο αυτονόητο. Κανένα δεν αρνείται ότι η αστυνομία είναι ένα θεσμό του κράτου ο οποίο είναι ανακαίο. Μάλιστα. Πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά τη. Που εστιάζονται τι διαφορέ μα στη συζήτηση. Εγώ έχω τουλάχιστον αυτό μου μένει από την κουβέντα που έχουμε, η οποία είναι πολύ θετική. Εμένα μου μένει ότι καταλήγουμε όλοι στην αστυνομία. Καταλήγουμε όλοι. Αυτό μου έχει μείνει. Και οι ακροατές οι οποίοι. Όχι, εκφράζουν... δεν καταλήγουμε σε τίποτα. Εγώ έτσι κατάλαβα. Γιατί είπατε κι εσείς η αστυνομία ήταν απ' έξω
στον Πριτάνη. Βεβαίως. Όταν τελείται ένα αδίκημα, όταν τελείται ένα αδίκημα, το λέει ο νόμος αυτό. Ωραία, άρα συμφωνούμε όλοι με την αστυνομία να πηγαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Να πηγαίνει η αστυνομία όπως πηγαίνει σε όλη την επικράτεια. Όταν τελείται κάποιο αδίκημα. Η διαφορά μας είναι. Να πηγαίνει και στο πανεπιστήμιο, προφανώς. Εάν βγάλω εγώ ένα μαχαίρι να σας μαχαιρώσω μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να έρθει η αστυνομία. Εσείς δεν το κάνετε ποτέ αυτό. Εντάξει τώρα κύριε Ζωρά, σχήμα λόγου, καταλάβατε. Λοιπόν, πάω παρακάτω, επειδή δεν είναι μόνο η αστυνομία. Τι κατά τη γνώμη και των δύο υπάρχει ακόμη σε αυτό το νομοσχέδιο, κάτι υπενήχθηκε, όχι υπενήχθηκε, το είπε ευθέως ο κύριος Κοντιάδης και για τα πειθαρχικά, γιατί εδώ μου λένε ακροατές. Συμφωνούν οι προσκεκλημένοι σας στα μεταπτυχιακά επιπληρωμή στα δημόσια πανεπιστήμια, στη συμμετοχή εταιριών στα πανεπιστήμια, στην υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και της έρευνας, στην υποβάθμιση του πτυχίου για την έβρεση εργασίας μετά την αποφύτηση? Και ένας φίλος από Θεσσαλονίκη μου λέει, καλά λέει, τα επεισόδια δεν ενοχλούνται οι καθηγητές με αυτά που γίνονται με τις φοιτητικές παρατάξεις, τα πάρτι που φτάνουν μέχρι τη Μύκονο για να πάρεις τις ασκήσεις και τις σημειώσεις που θα γράψεις? Αυτά δεν είναι ζητήματα? Έχουμε χρησιμοποιήσει τον όρο κορυφή του Παγόβουνου ο κύριος Ζώρας, αλλά εγώ θα τον χρησιμοποιήσω με μια άλλη έννοια. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και εμείς ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με την αστυνομία στο πανεπιστήμιο. Μα δεν είναι, ασχολούμαστε με τα τεράστια μείζωνα ζητήματα τα οποία χρειάζεται αυτό το πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο να υπηρετεί επειδή το ρόλο του με επιτυχία προβλήματα, και με διεθνή αναγνώριση. Μισό λεπτό κύριε Ζώρα. Διότι... Μισό λεπτό κύριε Ζώρα. Μισό. Αφήστε να ολοκληρώσει ο κύριος Κοντιάδης και να πείτε ό,τι θέλετε. Όταν αφήνουμε όλα τα άλλα προβλήματα σε δεύτερη μοίρα. Και βρίσκουμε, ξαναλέω, ξαφνικά τους πόρους για 1000 επιπλέον αστυνομικούς της Ελλάς, αντί να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες. Και να δούμε κάτι πολύ απλό, ξαναλέω. Φύλαξη του πανεπιστημίου. Τέλεση αδικήματος εντός του πανεπιστημίου, φθορά της περιουσίας, απειλή σωματικής ακεραιότητας, διακοπή της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών μέσα στο πανεπιστήμιο, κλίση της αστυνομίας. Τελεία. Ως άρα εκεί. Συμφωνούμε στην αστυνομία. Βεβαίως συμφωνούμε στην αστυνομία με τους όρους αυτούς. Όχι με τους όρους του νομοσχεδίου, όχι με τους όρους της διαρκούς και μόνης παρουσίας. Δεν είπε κανένας ότι θα καταργήσουμε την αστυνομία σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε αστυνομία σε όλο. Έχω το λόγο. Προφανώς να κάνει σωστά τη δουλειά της. Όπως προβλέπει ο νόμος. Το λόγο ο κύριος Ζώρας. Ναι. Να είναι σαφές ότι επειδή ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι αγνοούμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Να είναι σαφές αυτό. Μα αφήστε με να μιλήσω. Διότι δίδεται η εντύπωση ότι καλά ασχολείστε με αυτό το πρόβλημα και γίνεται πάρτι στη Μύκονο. Εντάξει. Ασχολούμαστε και με το πάρτι στη Μύκονο και με αυτό το πρόβλημα. Ασχολούμαστε όμως. Διότι αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι λαμβάνουμε ότι όλοι θα καταλήξουμε στην αστυνομία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε παραβατικές πράξεις. Τεράστια διαφορά. Τώρα, η διαφορά με μένα τρόπο. Και με τον κύριο Κοντιάδη, αν θέλετε με το νομοσχέδιο και με τον κύριο Κοντιάδη, είναι ότι το νομοσχέδιο λέει ότι εγώ θα έχω 5 αστυνομικούς μόνιμα μες στο πανεπιστήμιο. Ο κύριος Κοντιάδης λέει να είναι απέναντι στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, θα τη βρούμε αυτή τη διαφορά. Είναι μικρή διαφορά. Θα τη βρούμε τη διαφορά, έχει τεράστια διαφορά, κύριε Ζωρά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μα εσείς λέτε αστυνομία και εσείς. Μα και εσείς αστυνομία λέτε. Μα είναι δυνατόν να πει κανείς δεν θέλω αστυνομία αν τελεστεί ένα έγκλημα. Μπορεί να μπει κάποιος μέσα και να αρχίσει να σκοτώνει. Η διαφορά μας είναι με 5 αστυνομικούς μέσα στο πανεπιστήμιο ή με 105 απ' έξω. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πολλές διαφορές σε αυτό. Εντάξει. Αφού δεν το βλέπετε, γιατί επιμένει το Υπουργείο ενώ διαφωνούν οι πάντες, η αντιπολίτευση, η πανεπιστημιακή. Η αντιπολίτευση διαφωνεί γιατί είναι ο ρόλος της να διαφωνεί. Ωραία. Εμείς οι πανεπιστημιακοί έχουμε κανένα ρόλο να διαφωνούμε με την κυβέρνηση. Η ευρύτερη αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έδωσε δείγματα γραφή. Δεν ενδιαφέρει να κάνω διακρίσεις μεταξύ αξιωματικής ή μη αξιωματικής. Εμείς οι πανεπιστημιακοί γιατί διαφωνούμε. Λέτε επειδή φοβόμαστε. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, λοιπόν, σας πληροφορώ. Έχω δεχθεί επίθεση. Και δεν με ενδιαφέρει. Εσείς. Δεν ούτε θα επηρεάσει δηλαδή το βίωμά μου, τις αντιλήψεις μου και τις αξίες μου. Ούτε εγώ για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο χώρος στον οποίο προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Ούτε εγώ φοβάμαι. Ωραία. Δύο λοιπόν είμαστε. Δύο. Εμείς οι δύο είμαστε, νομίζω, κύριε Κοντιάδη. Κατά τη γνώμη σας, τι άλλο επιλύει, κύριε Ζώρα, αυτό το νομοσχέδιο? Επιλύει το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Το μεγάλο, τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Που δεν επιλύεται πλήρως, αλλά μερικώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορεί να μπαίνει στο μαθηματικό με μαθηματικά φοιτητής με 4. Πού έχει ξαναγίνει αυτό? Για να, στα πλαίσια του να μπουν όλοι. Αυτό ήταν η διακυβέρνηση Γαβρόγλου. 70.000 είναι, 70.000 θα μπουν όλοι. Πού έχει ξαναγίνει αυτό? Είναι όμως αυτή η σωστή λύση. Σε πάλι χώρα... διαπιστώνουμε το πρόβλημα, σε χώρα, αλλά διαφωνούμε τη λύση. Εντάξει τώρα. Σε ποια χώρα του κόσμου περνάνε όλοι στην ανώτατη εκπαίδευση? Σε ποια χώρα του κόσμου καταργούν ενδιάμεσες βαθμίδες?
ενδιάμεσες βαθμίδες καταργήθηκαν εκπαιδευτικές. Καταργήθηκαν με έναν τρόπο τραγικό ακαδημαϊκά. Τραγικό. Συγγνώμη, στις άλλες... Μάλιστα, στις άλλες χώρες του κόσμου είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν εδώ είναι ίδιες. Θέλω να πω, εδώ καταργείται το δικαίωμα στο... Ακούστε κύριε Ζώρα, κύριε Κοντιάδη, θέλω να τα ακούσετε γιατί είναι βροχιδόν αυτό το μήνυμα. Ακούστε, μισό λεπτό κύριε Κοντιάδη, θέλω να την ακούσετε αυτή την παράμετρο. Εδώ μου στέλνουν δεκάδες μηνύματα. Εμείς είμαστε μαθητές των νυχτερινών λυκείων γιατί εργαζόμαστε. Είμαστε οικονομικά αδύνατοι. Μας στερούν το δικαίωμα του 1% στο όνομα. Ποιο όνομα? Είναι παιδιά που εργάζονται, κύριε Ζώρα, κύριε Κοντιάδη. Είναι... Αυτά τα παιδιά. Και υπάρχουν και φοιτητές που εργάζονται και αυτή τη στιγμή με το Νήσιν 2 θα βρεθούν να χρωστάνε 3 μαθήματα για να τους πετάσει έξω από το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται πολύ πρόχειρα εδώ. Κοιτάξτε, και όσον αφορά την εισαγωγή, για να γυρίσω στην εισαγωγή. Υπάρχουν πολύ σοβαρότεροι τρόποι οι οποίοι είναι γενικώς παραδεδεγμένοι. Ποιοι είναι αυτοί? Εσείς το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο. Λοιπόν, μα δεν με αφήσατε να τελειώσω τη σκέψη μου, γι' αυτό πάτε στο Εθνικό Απολυτήριο. Η λύση είναι το Εθνικό Απολυτήριο. Και οι τρεις που μετέχουμε στη συζήτηση είμαστε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα πανεπιστημιακά δρόμενα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε ότι ένας φοιτητής του 4 στα μαθηματικά δεν πρόκειται ποτέ να αποφοιτήσει από το μαθηματικό τμήμα. Είναι μαθηματικός αποδεδειγμένο αυτό. Να συμφωνούμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα σημείο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Να συμφωνήσουμε ότι ένας φοιτητής, ο οποίος δεν θα τελειώσει ποτέ, αυξάνει τον αριθμό των αιωνίων φοιτητών μες στα πανεπιστήμια. Να συμφωνήσουμε ένα-ένα. Κοιτάξτε, ένας το πρόβλημα φοιτητής, ξέρετε ποιο είναι. Ότι συμφωνούμε στο πρόβλημα και διαφωνούμε στη λύση. Να συμφωνούμε, όχι, δεν είπα λύση, δεν έφτασα στη λύση. Okay. Είπα βήμα-βήμα πάω στη συλλογική μου. Συμφωνούμε ότι ένας φοιτητής του 4 δεν πρόκειται. Καταρχήν, το ερώτημα το μεγάλο είναι ένας φοιτητής του 4 πώς αποφύτησε από το ελληνικό σχολείο. Το αφήνουμε αυτό. Πάμε στο πανεπιστήμιο. Μπήκε στο πανεπιστήμιο. Ένας φοιτητής του 4 στα μαθηματικά είναι μαθηματικός, για να είμαι πιο κυριολεκτικά ακριβής. Δεν πρόκειται να αποφοιτήσει ποτέ. Συμφωνούμε? Μάλλον. Μάλλον. Είναι να συμφωνήσουμε πιθανότατο. Ότι ο φοιτητής αυτός που δεν θα αποφοιτήσει ποτέ αυξάνει τον αριθμό των αιώνιων φοιτητών. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν σας λέω αν είναι πρόβλημα ή όχι. Συμφωνούμε, ναι, ότι αυτός θα προστεθεί στη λίστα των αιώνιων. Συμφωνούμε. Ωραία. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση στο κομμάτι της επιλογής των φοιτητών που μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Και να επανέλθει, πρέπει να... Καταρχήν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις της παιδείας δεν γίνονται εμβαλωματικά. Ξεκινάνε από το... Και σε αυτό συμφωνούμε. Από μήπως την εδώ λοιπόν ξεκινήσαμε ανάποδα από την αστυνομία και τη... Κύριε Κοντιάδη, είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε σε άπειρες, είστε ένας αξιόλογος ακαδημαϊκός, συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Είμαι σίγουρος και εγώ το είπα πριν. Η εκπαίδευση λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις ξεκινάνε από την πρώην νηπιακή ηλικία μέχρι την διαβίου μάθηση. Συμφωνούμε. Έτσι, όλο, είναι όλο το κομμάτι. Άμα θέλει να κάνει κανείς μεταρρύθμιση. Και ξεκινάμε από την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μα μην πάτε πάλι στην αστυνομία. Αυτό δεν είναι. Εκεί όμως είναι η αλήθεια. Είναι το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα. Μα, ναι, αλλά. Έχετε ανοίξει 20 πολύ σοβαρά προβλήματα. Κύριε Σαχίνη, νομίζω συζητάμε για τις αγωγές. Εισαγωγικές. Ναι, αλλά σας λέει, ανοίξατε 20 πολύ σοβαρά ζητήματα, αλλά στο νομοσχέδιο η προμετωπίδα αυτή τη στιγμή είναι η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ωραία, δεν είναι αυτά που λέτε, ναι, αυτό σας λέει. Αυτά μείνανε, κάναμε μια συζήτηση, εξέφρασε ο καθένας τις θέσεις τους, περάσαμε στις εισαγωγικές. Τώρα θέλετε να ξαναζητήσετε πάλι για την αστυνομία? Όχι, να μείνουμε εισαγωγικές. Μένουν εισαγωγικές. Άρα αυτό το πράγμα πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να επανέλθει η ενδιάμεση βαθμίδα. Μα δεν εδώ υπάρχουν εγκλήματα που έγιναν στον ακαδημαϊκό χώρο. Εγώ τα θεωρώ εγκλήματα. Βεβαίως. Εγκλήματα. Βεβαίως. Αυτά τα εγκλήματα, αυτά τα εγκλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εγκλήματα. Πολύ ποιος δύσκολο. Το ξέρετε καλύτερα. Είσαστε έγκριτος νομικός. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ποιος είναι ο τρόπος? Με το να πετάξω στα κολέγια τα οποία έχω αναγνωρίσει ξαφνικά και κατά σύμπτωση. Ελπίζω να είναι σύμπτωση και μόνο κατά σύμπτωση την ίδια περίοδο που βάζω αυτή τη ρύθμιση για τις εισαγωγές. Μα αυτή είναι η λύση, να τους πετάξω στα κολέγια για να πληρώνουν και να παίρνουν την ποιότητα σπουδών που θα πάρουν από εκεί. Μισό λεφτό, κύριε Κοντιάδη. Εδώ ρωτάτε η ελληνική κοινωνία, δεν διερωτώμαι εγώ. Κοντιάδη, να πω κάτι. Εδώ μην στρουθοκαμιλίζουμε εμού συμπεριλαμβανομένου, διότι είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα συντηρεί όλα τα κράτη δίπλα της εκπαιδευτικά και οικονομικά. Συντηρεί την Βουλγαρία, συντηρεί την Ιταλία, συντηρεί την Σλοβακία, συντηρεί την Κύπρο, την φίλη Κύπρο. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Συντηρεί, τι κάνουμε γι' αυτό, άλλο ένα ερωτηματικό.
Θα μου πείτε τι. Να σας πω τι κάνουμε γι' αυτό. Όχι. Φέρνουμε νομοσχέδια με τα οποία περιορίζουμε με ανορθολογικό κατά τη γνώμη μου τρόπο την εισαγωγή αντί να βάλω το ελληνικό απολυτήριο, ένα το κρατωμένο. Και φέρνουμε νομοσχέδιο με το οποίο βάζουμε την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο και μέτρα παρακολούθησης με κάμερες των κινήσεων μεσολαβητών. Αυτή είναι η απάντησή μας. Είναι αστυνομική η απάντησή μας. Γιατί μου αναφέρετε το φοιτητή. Γιατί μου αναφέρετε το φοιτητή ο οποίος σε εισαγωγικά διοχετεύεται εκ των πραγμάτων σε ένα δημόσιο ελληνικό κολέγιο και δεν μου αναφέρετε το φοιτητή ο οποίος... Όχι δημόσιο, όχι δημόσιο. Μισό λεπτό. Όχι δημόσιο. Δημόσιο. Ιδιωτικό κολέγιο. Και το ιδιωτικά εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν ξέρω. Μισό λεπτό όμως, κύριε Ζωρά. Εσείς πολύ σωστά είπατε ένας μαθητής του 4 στη μαθηματική σχολή. Ωραία, δεν θα πηγαίνει στη μαθηματική. Α, σας το πω εγώ. Δεν θα πηγαίνει στην πολιτικών μηχανικών αρχιτεκτόνων. Θα πηγαίνει στο ιδιωτικό κολέγιο και θα έχει το ίδιο πτυχίο με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Οπότε. Για αυτές τις μεταρρυθμίσεις περί κολεγίων υπάρχει έντονη πίεση από την Ευρώπη για να αναγνωριστούν αυτά τα κολέγια. Και από την Ευρώπη, όπως ξέρετε, καλώς ή κακώς έχουμε μια συνεχή εξάρτηση σε ταμεία, σε ενισχύσεις οικονομικές κλπ. Δεν μπορεί μόνο το ένα να βλέπουμε και να μην βλέπουμε το άλλο. Όταν είναι ευρωπαϊκή διρεκτίβα, θα αναγκαστεί κανείς να την ακολουθήσει. Αλλά μην μου λέτε το φοιτητή που διοχετεύεται στο δημόσιο. Εγώ εξακολουθώ να ασχολούμαι με τα δημόσια. Είμαι φανατικός του δημοσίου χώρου και αυτόν έχω υπερασπιστεί 30 χρόνια και παραπάνω. Αλλά μην μου λέτε ότι διοχετεύουμε έναν φοιτητή στο δημόσιο κολέγιο και κάνουμε πως δεν βλέπουμε για τους φοιτητές που έχουν γεμίσει τα κυπριακά πανεπιστήμια. Σωστή παρατήρηση. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω. Σωστή παρατήρηση. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Το θέμα είναι θα δημιουργήσουμε. Το θέμα είναι θα δημιουργήσουμε μια. Εγώ θέτω το ερώτημα τώρα. Αν θέλετε απαντήσεις. Όχι, λέω η πολιτεία τι απάντηση έχει δώσει. Θα μας καλέσει ο κύριος Σαχίνη σε μία από αυτές τις εντυπωσιακές εκπομπές που κάνει την Παρασκευή να τα συζητήσουμε. Δεκτή η πρόσκληση για πρόσκληση και θα γίνει αυτό. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί και οι δύο έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις, πρέπει να το πω αυτό. Ένα τελικό σχόλιο με τις όποιες παρατηρήσεις θέλει να κάνει. Πρώτα ο κύριος Κοντιάδης. Τα πανεπιστήμια έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουν μια πολύ σημαντική προσφορά και διεθνή αναγνώριση για το έργο τους. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή η πρόκληση για βελτίωση των πανεπιστημίων είναι αμιγώς, θα έλεγα, ιδεολειπτικός. Είναι μια ιδεολειψία να επικεντρώνουμε όλο το πρόβλημα σε θέματα ασφάλειας, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι μεμονωμένα και ο τρόπος που προβάλλονται με σαφή επίδραση κυρίως και της τεράστιας δύναμης της εικόνας του διαπομπευόμενου Πρίτανη είναι λάθος, είναι δυσφημιστικός και ανακριβής. Υπάρχουν λύσεις πολύ σοβαρές για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί έχουν υποδείξει τον τρόπο και έχουν πει ότι αυτό το οποίο σήμερα προτείνεται είναι αναποτελεσματικό. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θα φύγει ακόμα εμέσως, πλην σαφώς, ακόμα και η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής ως προς τη σταματικότητα των μέτρων τα οποία προβλέπει το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται σήμερα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί περισσότερος χρόνος και να εισακουστούν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από πάρα πολλές πλευρές για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, χωρίς να φτάνουμε στο άλλο άκρο, που είναι μια ιονή, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών αστυνομοκρατία. Κύριε Ζώρα. Εγώ, κύριε Σαχίνη, κύριε Κοντιάδη, καταρχήν χάρηκα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ότι μεμονωμένα περιστατικά, όπως εμφανίζονται μεμονωμένα, δεν είναι μεμονωμένα, αλλά από κάτω υπάρχει σημαντικό υπόβαθρο. Αν θεωρείτε ότι κάτι είναι αντισυνταγματικό ή αντιδημοκρατικό, θεωρώ πολύ πιο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό τη συμπεριφορά προς τον Πρίτανη που του κρεμάσαν την ταμπέλα και το διαπόπευσαν άνθρωποι οι οποίοι φέρονται ότι είναι αλληλέγγυοι στις καταλήψεις. Αυτό το πράγμα δεν το έχω δει σε κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου. Αυτό το πράγμα είχε φανεί στους Εβραίους επί Ναζί, δεν έχει εξεφανιστεί. Θεωρώ ότι έχουν γίνει εγκλήματα, το τόνισα και το υπογραμμίζω, στην παιδεία, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Δεν είναι εύκολο να διορθωθούν εγκλήματα και τα σημερινά νομοσχέδια και η σημερινή κυβέρνηση φέρει το βάρος των διορθώσεων αυτών. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο πρέπει να προχωρήσει, να εφαρμοστεί και οτιδήποτε είναι στην πορεία, ακαδημαϊκοί είμαστε, θα εκτιμήσουμε, θα πούμε ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό και θα προχωρήσει το σωστό και θα μείνει πίσω το λάθος. Αυτή είναι η θέση μου. Τώρα, οι συνδικαλιστικές απόψεις της αστυνομίας παραμένουν συνδικαλιστικές απόψεις. Μάλιστα. Εγώ έχω ένα ερώτημα κοινό και στους δύο, έτσι θα κλείσω. Αύριο το πρωί ψηφίζεται το νομοσχέδιο από την κυβερνητική πλειοψηφία και την επόμενη εβδομάδα έχετε μέσα στα πανεπιστήμια σας
τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών να διαμαρτύρεται για μια απόφαση που πήρε το Πριτανικό Συμβούλιο. Με συνθήματα, με πανό, μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Αυτεπαγγέλτος η αστυνομία λοιπόν αρχίζει τις συλλήψεις. Έτσι θα λειτουργήσετε? Όχι, όχι. Εντάξει, μην... Εσείς δεν μπορείτε να παρέμβετε. Έκρινε η αστυνομία ότι είναι έτοιμο να συντελεστεί κατά τη δική εκτίμηση του αστυνομικού οργάνου έγκλημα. Μα αυτό συμβαίνει με οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αστυνομία. Αν ένας αστυνομικός δει ότι ένα μαγαζί δουλεύει εκτός ωραρίου, δεν μπορεί να πάει μέσα και να το φυλάβει. Συμβαίνουν και άλλα, κύριε Ζώρα, όπως ξέρετε, καμία φορά να ξεφορτώνονται από τις κλούβες σε κρανοφόροι και να δημιουργούν ζητήματα. Γι' αυτό είπαμε, να πω κάτι, κύριε Σαχίνη, γι' αυτό είπαμε ότι η αστυνομία αυτή σε εισαγωγικά, η οποία θα βρίσκεται εντός του πανεπιστημίου χώρου, θα είναι άνθρωποι υψηλής εκπαίδευσης, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν. Και μάλιστα να σας πω κάτι, το ανοιχτό πανεπιστήμιο προσφέρθηκε να δημιουργήσει σύντομα προγράμματα εκπαίδευση. Όπα, για να τα ακούσουμε αυτό. Εμείς κάναμε πρόταση και προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και προς το Υπουργείο Παιδείας να κάνουμε ειδική εκπαίδευση σε ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο αυτής της φύλαξης. Δηλαδή σύντομα προγράμματα εκπαίδευσης των ανθρώπων προς τα συνταγματικά δικαιώματα, προς τα δικαιώματα των ανθρώπων, προς το τι θεωρούμε παράνομο, να γίνει μια ιδιαίτερη εκπαίδευση και κουλτούρα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε και θα εγκατασταθούν σε εισαγωγικά μέσα σε αυτούς τους χώρους, διότι αυτή είναι η διαφορά μας. Ξέρετε, έχω διδάξει πολλά χρόνια συνταγματικό δίκαιο στις σχολές αξιωματικών της αστυνομίας και στις σχολές αστυφυλάκων. Και μπορεί να σας καλέσουμε να μας ξαναδιδάξετε και σε εμάς, αν γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το παράδειγμα που έδωσε ο κύριος Αχίνης, μια και απευθύνει την ερώτηση και στους δυο μας, το παράδειγμα είναι ένα εύστοχο, θα μπορούσε κανείς να δώσει άλλα 10. Δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το μοντέλο στην πράξη. Δεν μπορεί το επίσημο. Θα το δούμε. Γιατί δεν θέλει να το δούμε. Δεν μπορεί, θα οδηγήσει σε όξυνση, θα οδηγήσει σε πόλωση, θα οδηγήσει σε αδιέξοδα, θα οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα. Θα μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε ένα πεδίο μάχης. Δεν το θέλουμε αυτό. Ας το δοκιμάσουμε. Θέλουμε ειρήνη στο πανεπιστήμιο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ θα έβλεπα. Και αντιμετώπιση των όποιων μεμονωμένων εστιών παραβατικότητας. Εγώ θα έβλεπα, κύριε Κοντιάδη, καταρχήν εγώ θα, άμα μου κάνατε την πρόταση να διδάξω, ερχόμουν με ιδιαίτερη χαρά και μάλιστα ξέρετε κάτι, αν έρθετε και διδάξετε εσείς αυτούς τους ανθρώπους και μετά από ένα δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο διδασκαλίας μας πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εγώ θεωρώ ότι είναι ακατάλληλοι, εγώ θα το σεβαστώ απολύτως αυτό. Θα πει Κοντιάδη συνταγματολόγος. Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα. Είναι ακατάλληλος ο κύριος. Είναι εκπαιδευτικό. Είναι ο θεσμός ακατάλληλος. Είναι και εκπαιδευτικό. Αλλά είναι ο θεσμός ακατάλληλος. Ωραία. Θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, ο θεσμός της παρουσίας, της μόνης παρουσίας της Ελλάδας μέσα στο πανεπιστήμιο. Να πω και κάτι για να γλυκάνω την κουβέντα μας. Εάν οι 5 αστυνομικοί οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε εισαγωγικά ειδική εκπαίδευση, αστυνομικοί οι οποίοι θα εγκατασταθούν στον χώρο του πανεπιστημίου. Δεν είναι 5, είναι πολύ περισσότεροι. Είναι 6-7. Όχι, όχι. Είναι 10. Είναι 50. Στα πανεπιστήμια που έχουν πρόβλημα έχουν υπολογίσει 50-60. Ωραία. Αν αυτό συμβάλλει. Σε βάρδιες. Αν αυτό συμβάλλει στο να φύγουν απ' έξω οι κλούβες και τα ΜΑΤ που είναι εγκατεστημένα μόνιμα απ' έξω στο πανεπιστήμιο, εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Διότι αυτή η εικόνα που είναι τα ΜΑΤ απ' έξω μονίμως, με τις κλούβες παρκαρισμένες απ' έξω από το οικονομικό και από το πολυτεχνείο και από τη ζωγράφου και από του ζωγράφου, εμένα αυτό με ενοχλεί. Σαν εικόνα. Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο θα σας ενοχλεί αν τις δείτε μέσα τις κλούβες. Όχι, μέσα τις κλούβες. Σας διαβεβαιώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο για την πολύ ζωηρή, εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για να μένετε τον ΑΕΝ, έτσι δεν είναι, κύριε Κοντιάδη? Και χάρηκα πολύ που την κάναμε και το πάθος ήταν χρήσιμο για την συζήτηση. Η αντιπαράθεση ιδεών είναι μέρος του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Να ευχηθώ αυτό να μην προκαλεί παρεμβάσεις της αστυνομίας εντός των πανεπιστημίων όταν θα τσακώνεστε με υψηλούς τόνους ακαδημαϊκά. Να είστε καλά.